Δεν το πιστεύω αυτό, Πολ. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, λυπάμαι ολόψυχα, αλλά θα πρέπει να αναβάλουμε τον τεφιλέ. Όχι, συγγνώμη, αλλά αυτό το τεφιλέ δεν μπορώ να το αναβάλω. Πρέπει να το κάνω. Άκου, καλή μου, εγώ πρέπει να φύγω και να πάω να δω πώς είναι τα μοντέλα. Έχω μεγάλη αγωνία. Δεν θα αργήσω. Θέλω να τη ηρεμήσω λιγάκι τώρα, καταλαβαίνεις. Πήγαινε και μην ανησυχείς. Θα μείνω εγώ εδώ. Καλώς, για ό,τι νεότερο έχω θα σου τηλεφωνήσω, έτσι καλή μου, τα λέμε. Γεια σας, εντάξει, κορίτσια, γεια σας. Μικρό μου κοριτσάκι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πες μου, Άντο, θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς. Ωραία, κορίτσια, κάτω. Θα κάνουμε εμείς πασαρέλα, γι' αυτό ακούστε προσεκτικά τι πρέπει να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να βρούμε όλα τα παπούτσια και να τους βάλουμε βαμβάκι στη μύτη γιατί θα μας είναι μεγάλα. Σημείωσε. Συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αγάπη μου, πόσο μου έλειψες, αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνω. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, εγώ φεύγω, Σας αφήνω γιατί οι τρεις σας θα πρέπει να... Γεια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Γεια, όλα καλά, Λεάνδρο, με την... Λεονόρ. Λεονόρ. Όμως δεν μπορείτε να φιλιάσετε εδώ μέσα στο σπίτι. Κάρμεν, εγώ... Εντάξει, κατανοώ ότι είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής. Αλλά αν μπορείτε να πάτε άλλο. Κάρμεν, δεν τη γνωρίζω αυτή τη γυναίκα. Εγώ δεν σε γνωρίζω. Με αρνείσαι, με πληγώνεις. Ναι, μην το αρνείσαι. Είναι άνανδρο να αρνείσαι μια γυναίκα που ήταν ο έρωτάς σου. Ο έρωτάς σου. Και είναι προφανές ότι σου αρέσει να τη κάνει μάτσα μούτσα. Φύγετε έξω από εδώ. Έξω από εδώ. Έξω και οι δυο σας. Έξω. Δεν είσαι δίκαιη. Πες μου, Μάτι, εσύ θα ήθελες να ξαναγίνεις το αγόρι μου? Εγώ το μόνο που θέλω τώρα είναι να γίνω καλά. Και μέχρι να γίνει αυτό δεν θα ηρεμήσω. Έτσι που είμαι δεν έχω όρεξη για τίποτα. Νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Όχι, δυστυχώς για την ώρα δεν μπορούμε. Εξαιτίας της Αντωνέλα, έτσι? Όχι. Όχι, εξαιτίας μου. Εσύ κάνε τη ζωή σου. Εγώ θα το ρισκάρω κι ας γίνει ό,τι γίνει. Αν κάποια μέρα ξαναγίνω καλά και είσαι εδώ, εντάξει. Αν όχι, θα το αντιμετωπίσω. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Βοήθησε με αυτό, βάλ το εδώ. Ναι, Λάντο, φοβάμαι πως δεν θα τα πάμε πολύ καλά. Μη μιλάς έτσι αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ. Άντωνέλα, εμείς δεν έχουμε ιδέα πως γίνεται ένα ντεφιλέ. Καλά, καλά, δεν πειράζει, θα μάθουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Όλα, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, η Κατερίνα έχει ενημερωθεί για όλα αυτά. Ναι, έχει ενημερωθεί για όλα και προσπαθεί να δει τι θα κάνει με τα κόρη. Ωραία, τότε ας μην πανικοβαλόμαστε. Όλα θα πάνε καλά, συμφωνεί. Ανιψούλα, η μικρή μου είπε τι έγινε με τα μοντέλα. Ναι, είδες τι, καταστράφηκα. Όχι, στάσου, μου είπε ότι την επίδειξη θα την κάνεις εσύ. Ναι, γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια. Εντάξει, θα σε βοηθήσω όπως μπορώ. Κόλα πέντε. Παρακαλώ. Άντο, μπορείς επίσης αν θέλεις να υπολογίζεις και σε μένα, ναι. Αν ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να πάω στη Βενετία. Δεν έχεις ιδέα πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το ταξίδι για την καριέρα σου. Το φαντάζομαι. Και ξέρεις πότε φεύγουμε? Πολύ σύντομα. Η παραγωγή κανονίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Υπολογίζω μάλλον τις επόμενες ημέρες. Θα τρελαθώ και να σκεφτείς ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μία σύμπτωση. Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Για κάποιο λόγο θα σε επέλεξαν. Ειλικρινά δεν βλέπω την ώρα να πάω στη Βενετία και να γνωρίσω το μέρος. Όχι, Ταμαρά, εσύ δεν θα πας πουθενά. Και ειδικά με αυτόν τον τύπο. Τι κάνεις εδώ, Φακούντο, μας κατασκοπεύεις? Φιλενάδα, βλέπω πως έχεις προβλήματα, Εγώ είμαι η λύση σου. Έλα να κάνεις δεφίλε μαζί μου και θα τα ξεχάσεις όλα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Να σου πω, φίλε, σου αρέσει Ταμαρά? Αυτό δεν σε αφορά. Κοίτα, κάνε ό,τι θες, αλλά αυτή είναι η κοπέλα μου. Ήταν. Και από όσο ξέρω εγώ, την έχασες. Αγάπη μου, ειλικρινά με έχει τρελάνει αυτή η αναμονή. Ναι, καθυστέρησε η επίδειξη. Ναι, λιγάκι, όμως καλύτερα γιατί έτσι έχουμε περισσότερο χρόνο για εμάς. Γουτσου γουτσου. Γουτσου γουτσου. Α, Σολ, ευτυχώς που σε βρήκα, Θεέ μου.
Τι συμβαίνει? Πήγαινε να αλλάξει γιατί θα κάνουμε πασαρέλα. Τι εννοεί θα κάνουμε πασαρέλα? Τι συμβαίνει, γιατί θα κάνει πασαρέλα? Να, υπήρξε ένα πρόβλημα με τα μοντέλα. Δεν θα έρθουν. Και έτσι, επειδή η Αντωνέλα θέλει να γίνει οπωσδήποτε η επίδειξη, πρέπει να γίνουμε εμεί μοντέλα, παιδιά. Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν το βρίσκω σωστό γιατί εσεί οι λασδιβίνε μα μισείτε εμά. Επομένω, σε αυτή την περίπτωση δεν θα κοιτάξουμε τα μίση και τι ήλιε. Πρέπει να βοηθήσουμε την Αντωνέλα, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, αγάπη μου, πήγαινε. Κάνε πασαρέλα για να δουν όλοι πόσο όμορφη είσαι. Είσαι πιο όμορφη και από τη Ζιζέλ. Ε, κουλάρισε, κάνε λίγο φράξη στα κομπλιμέντα, ε. Πρέπει να πάμε να κάνουμε γρήγορα, τέλειωνε. Εντάξει, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ πολύ, μωρό μου. Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονώ να δω τη γελία και βαρετή επίδειξη αυτών των κοριτσιών. Μην είσαι κακιά. Δεν είμαι κακιά, είναι η αλήθεια. Η Αντωνέλα νομίζει ότι είναι η καλύτερη σε όλα. Και παρόλα αυτά δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τουλάχιστον στο σχέδιο. Για πες μου, έκανε ποτέ τις σπουδές? Σπουδές πάνω στην κοπτική ραπτική? Όχι, δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Εντάξει, αλλά μπορεί τα ρούχα να είναι ωραία. Γκουίντο, μην με κάνεις να γελάσεις, ή το λες αυτό που σου αρέσει τόσο η μόδα. Απορώ πως ο Πολ Γκαρσία Ναβάρο της δάνεισε τα μοντέλα του. Θα γίνουν ο περίγελος όλων μετά από μια τέτοια αποτυχία. Ανυπομονώ να δω τα ρούχα. Θα γελάσω πολύ. Θα γελάσεις μαζί μου? Ναι. Ζωζεφίνα. Ζωζεφίνα, κορίτσι μου. Σε έψαχνα. Σε χρειαζόμαστε. Εμένα? Γιατί? Ναι, εσένα, γιατί εσύ είσαι τόσο χαρισματική, τόσο γλυκιά, τόσο συμπαθητική. Ανεπανάληπτη. Απήγαγαν τα μοντέλα. Τις άρπαξαν πριν από λίγο και δεν μπορούν να έρθουν. Θα κάνεις το μοντέλο. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εδώ στην πασαρέλα? Ναι, στην πασαρέλα. Θα πρέπει να φορέσω τα ρούχα που... Αυτά των λαστιβίνας. Τακούνια, παγιέτες. Τακούνια, παγιέτες. Wow. Πολύ δυνατή μουσική, ε. Ναι, ναι. Καλά, αλλά μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει να κάνω το μοντέλο. Μου αρέσει τρελά. Μα πριν από ένα λεπτό μου έλεγε. Ποιος καταλαβαίνει τις γυναίκες, Θεέ μου. Δεν θα πεις τίποτα. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω καν ποια είσαι. Από πού ξεφύτρωσες, θα μου εξηγήσεις. Εσύ να μου εξηγήσεις. Σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατό να μην με θυμάσαι μετά από όλα είναι όσα ζήσαμε μαζί. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω στη ζωή μου. Δεν ξέρω ποια είσαι, δεν ξέρω πώς λέγεσαι. Μίλες ψέματα, σε παρακαλώ. Αλήθεια, δεν με θυμάσαι. Αυτά τα ματάκια που λάτρευες όταν μου έγραφες το τραγούδι πρώτη φορά. Κοίτα, αρχίζω και νευριάζω. Θέλω να μάθω ποια είσαι και ποιος έστειλε. Τσιντζιντζι! Ευτυχία, τι χαρά, υπέρ! Είμαστε καλύτεροι, οι καλύτεροι! Ναι, στην κακία δεν μας φτάνει κανείς! Είσαι σίγουρη ότι η Κάρμεν την πίστεψε? Αμα ναι, απολύτως, πολύ σίγουρη! Αχ, Φεντερίκο, Αντρεσίτο! Πίνω στην υγειά σου, γιατί θα παντρευτείς την Καρμενσίτα! Αντορίνε, τι έπαθες? Πώς τι έπαθα, Μπιάνκα? Δεν βλέπεις ότι τον αγαπώ, τον αγαπώ! Κι εγώ επίσης. Κι εγώ το ίδιο. Όχι, όχι αυτόν την Μπιάνκα που θα παντρευτεί τον Λεάντρο. Α, καημενούλια μου, είστε γλυκές. Καλά, φαίνεται πως ξυπνάμε τα πάθη. Ναι, καημενούλια. Μεθύστε και ξεχάστε τα όλα, ναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τσίτσι, την υγειά σας. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, θα παντρευτείτε. Ανέλπιστη χαρά. Κορίτσι μου, αυτό δεν είναι αποσμητικό χώρο, αυτό είναι για το μαλλί. Ακούστε, ησυχία, ησυχία, κορίτσια. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε modeling όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί από αυτό εξαρτάται τι εντύπωση θα κάνουμε στον κόσμο. Στον κόσμο θα αρέσουν τα ρούχα αν τα επιδείξετε εσείς καλά, ναι? Ναι, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί ενώθηκαν οι Λας Ποπουλάρες με τις Λατιβίνας και αυτό εγώ το εκτιμώ. Οπότε λοιπόν σας ευχαριστώ. Κοίτα, το χαίρομαι που το εκτιμάς, αλλά νομίζω πως κάποιον ξέχασες, γιατί εδώ δεν είμαστε όλες οι Λας Ποπουλάρες. Α, όχι. Λείπει μία. Η Πάτη. Α, λείπει η Πάτη. Α, Ζωζεφίνα, καλύτερα να πεθάνω παρά να ζητήσω από αυτή την κοτσιδού να επιδείξει. Μην μιλάς έτσι για εκείνη μπροστά μου. Α, ναι, θα μιλάω όπως θέλω για την κοτσιδού. Όμως ας μην το αναλύσουμε τώρα, δεν θέλω να τσακωθούμε. Θέλω να πάνε όλα καλά. Ωραία, να γίνει λαγοχύρι. Για χάρη, μην με βάλεις να κάνω πασαρέλα μαζί του. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, κοίτα. Πρώτον, δεν θέλω αντιρρήσεις. Και δεύτερον, εγώ είμαι αυτή που οργανώνει αυτή την επίδειξη, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εντάξει. Αν το. Ναι. Αν βάλω εγώ αυτό και αρχίσω να περπατάω στην πασαρέλα, θα πέσω και θα σπάσω κανένα. Καλά, αν πέσεις, θα σηκωθείς. Θα χαμογελάσεις και θα πεις γεια, όπως πάντα. Αν το. Τι θα κάνουμε? Περπατάμε με χάρη, χαμογελάμε, σταματάμε. Όχι, όχι, όχι. Πώς γίνεται? Έτσι πάει, έτσι πάει. Περπατάς την πασαρέλα, σταματάς στην άκρη και κοιτάς όλους τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους. Πάντα με χάρη και να. Με τιμή.
κούκλες, χαμογελάμε, γυρνάμε, κάνουμε στροφή και η Λας Διβίνας και η Λας Ποπουλάρες και γυρνάμε πίσω. Αυτό είναι, δεν είναι δύσκολο? Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ δεν πρόκειται να το βάλω. Ελπίζω να μην γίνει ρεζίλη, Κατερίνα, παιδιά, γιατί θα πεθάνω. Σας το λέω. Μην ανησυχείς, φίλε, μια χαρά θα τα πάει. Έλα. Θα πάνε όλα καλά, γιατί είναι μαζί η Ζωζέ, που είναι η πιο όμορφη. Μάλιστα. Δεν είναι και δύσκολο να κάνεις πασαρέλα. Πώς δεν είναι δύσκολο, φαντάσου να φοράς δεκάποντα παπούτσια και να περπατάς εκεί πάνω. Σιγά το πράγμα. Σε φαντάζεσαι. Να το βάλεις. Ζωζέ, δεν τον πειράζει το κουίντο? Ε? Το λέω επειδή ζηλεύει πολύ. Α, δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα. Βέβαια δεν τον άφησα να το πολύ σκεφτεί. Ούτε και ο Μπρούνο μου είπε τίποτα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει που θα κάνει πασαρέλα η Ζωζέ. Θα την κοιτάνε όλοι. Εμένα ακριβώς το αντίθετο. Μου αρέσει που όλοι θα κοιτάσουν τη Σολ και θα βλέπουν τι κουκλάρα είναι. Εμένα με έπεισε ο Σάντι. Μόνη μου δεν θα το τολμούσα. Και εμένα ο Μπρούνο δεν μου είπε τίποτα, κορίτσια. Δεν μου είπε ούτε ναι ούτε όχι. Τι γίνεται με την Πία? Τι? Δεν ζηλεύεις που θα κάνει το μοντέλο? Δεν μου καίγεται καρφάκι. Λοιπόν, εγώ αδερφέ θα προτιμούσα να περνάνε από εδώ πραγματικά μοντέλα. Φαντάσου τι τρελές γνωριμίες θα κάναμε. Όμως δυστυχώς είναι τα κορίτσια του σχολείου που τις βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι, όχι. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο, καταλαβαίνετε. Τα νεύρα μου έχουν σπάσει. Θέλω να τα πάνε καλά τα κορίτσια. Έλα, φτάνει πια, σταμάτα, θα τελειώσει. Ω, κορίτσια, φοβάμαι μήπως κάτι πάει στραβά. Όχι, όχι, κορίτσια, εγώ αυτό που το φοράω είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, και εγώ το βάλω το ροζ. Για να πω την αλήθεια, εγώ είχα αρκετή αυτοπεποίθηση, αλλά τώρα σαν να φοβάμαι λιγάκι. Είδα τα τακούνια, την πασαρέλα, φοβάμαι ότι θα πέσω και αν συμβεί κάτι. Μπορεί και να συμβεί, κανείς δεν είπε το αντίθετο. Μα εγώ δεν είμαι πολύ χαρισματική. Καλά, ναι, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, γλυκιά μου. Με συγχωρείς, Άντο, θα γυρίσουμε στα μισά της πασαρέλας ή στο τέλος της. Και αν δεν κάνουμε την επίδειξη. Α, ναι, σωστά, να το αφήσουμε για μια άλλη μέρα. Τι? Σταματήστε μια στιγμή. Τι σας έπιασε τώρα, ο πανικός της σκηνής? Κοιτάξτε, δεν θέλω κουβέντα. Θα βγούμε, θα περπατήσουμε και θα είμαστε θεές. Καλά. Είναι ανέστητος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καρδιά. Πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό? Εγώ νόμιζα πως ήταν έντιμος. Εγώ νόμιζα ότι ήταν άλλου είδους άνθρωπος. Όμως προφανώς δεν είναι έτσι, γιατί έτσι μου έρχεται. Κοίτα, να τον πιάσω από τα μαλλιά. Μα πώς. Πώς μπόρεσε να μου πει κάτι τέτοιο εμένα? Τελικά είναι μια πέτρα. Μια πέτρα, ένας βράχος. Δεν είναι άνθρωπος, είναι μια. Φύγε από εδώ! Όχι, όχι, περίμενε. Έλα εδώ. Φύγε από εδώ, έλα εδώ. Θα ξαμολύσω το σκύλο. Όχι, περίμενε, Κάρμεν, σε παρακαλώ. Λεάνδρου, πάνω σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, ακούσε. Τι θέλετε, με να φιληθείτε εδώ στο σπίτι μου? Δεν υπάρχει άλλο μέρος. Εγώ σε παρακαλώ, μπορείς να με ακούσεις μια στιγμή? Τι θέλεις? Καλύτερα να ακούσεις αυτήν. Πες την αλήθεια, σε παρακαλώ. Σε ικετεύω, μίλα. Σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω, δεν τον ήξερα. Βλέπεις τι σου έλεγα, δίκιο είχα. Την ανάγκασες να μου το πει αυτό. Λέαντρο, αν είχε σχέση μαζί της, σεβάσου την. Μην την αναγκάζεις να λέει ό,τι να είναι. Σου ορκίζομαι πως όχι, Κάρμεν. Σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Πες της. Εξήγησέ της, σε παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, με προσέλαβαν για να έρθω εδώ και να πω ότι είχα σχέση μαζί του, να τον φιλήσω με πάθος και να σε κάνω να πιστέψεις όλα αυτά. Ποιος σε προσέλαβε, πες μου, ποιος το έκανε? Πες της, σε παρακαλώ. Ποιος? Η Μπιάνκα. Φακούντο! Πού εξαφανίστηκες εσύ? Πουθενά. Είχα πάει να περπατήσω λίγο. Είμαι χάλια. Είδες την Ταμάρα? Την είδες? Ναι, αν και θα προτιμούσα να μην την έβλεπα. Τι έγινε, πάλι τσακωθήκατε? Όχι, όχι, κάτι χειρότερο. Τι έγινε πάλι? Έμαθα ότι η Ταμάρα θα πάει στη Βενετία με το Χουάν Μιρό για να γυρίσει τις υπόλοιπες σκηνές της ταινίας. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θέλω να πεθάνω. Παιδιά, θέλω να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη. Ναι. Χρειάζομαι το συγκρότημα. Θα έχει παταγώδη αποτυχία. Αυτή η επίδειξη θα καταστρέψει για πάντα την Αντωνέλα. Είδατε ότι αυτή τη φορά δεν αποτύχαμε. Τέλεια, κόλατο! Ναι! Θα το πείτε αυτό στον μπαμπά σας. Φυσικά και σίγουρα ο καλός μου μπαμπάς θα σας ανταμείψει. Ευχαριστώ. Τώρα αμέσως θα πάρω τον μπαμπά μου για να του πω ότι έχει τους καλύτερους υπαλλήλους του κόσμου. Εσείς είπατε τα μοντέλα δεν πρέπει να πάνε και δεν πήγαν. Κι άλλο, κι άλλο. Όχι, όχι, φτάνει. Σταματήστε, φύγετε. Σας βαρέθηκα. Δεν θα μου δώσει κι άλλο. Αυτή τη φορά πήγαν όλα θαυμάσια. Τα μοντέλα είναι πολύ μακριά και η Αντωνελίτα θα τα βρει μπαστούνια ή καημένη. Χάρη στην καταπληκτική ιδέα μου. Έμα, τι έκανες? Τι έκανες? Όχι, όχι, Πάτη, περίμενε. Μη φεύγεις, Πάτη. Αχ, Θεέ μου, ας πάνε όλα καλά. Ηρέμησε, είμαι. Όλα καλά θα πάνε. Θα τα καταφέρεις.
Τι αγωνία, τρέμω και κόμμα, γιατί φωνάζουν τόσο αυτά τα κορίτσια. Είναι η ηλικία, η εφηβεία, είναι οι ορμόνες τους. Τι είναι οι ορμόνες? Να σας παρουσιάσουμε την καινούργια κολεξιόν δύο θαυμάσιων σχεδιαστριών που λέγονται Αντωνέλα και Κατερίνα. Γι' αυτό ας δείξουμε παρακαλώ αυτή τη νέα τάση και τη νέα γραμμή ρούχων που θα κάνει την επανάσταση σε αυτό που λέμε μόδα στη δημοκρατία της Αργεντινής. Ας αρχίσουμε παρακαλώ. Σας παρουσιάζουμε τη σειρά ρούχων Las Divinas. Ας αρχίσει η εκδήλυξη. Με ενημερώνουν, φίλε μου, ότι τώρα θα αρχίσουν τα αστεία. Θέλετε αστεία? Θέλετε? Ναι. Θέλετε αστεία? Ναι. Και εσείς νομίζετε ότι εγώ θα πιστέψω όλα αυτά τα ψέματα που σκαρφιστήκατε οι δυο σας? Πρέπει να μας πιστέψεις, δεν είναι ψέματα, Κάρμεν. Ναι, είναι ψέματα, Λεάνδρο. Σε γνωρίζω τόσο καλά σαν να σε έχω γεννήσει. Με γνωρίζεις. Σε γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και ξέρω ότι εσύ την έπεισες να έρθει να μου πει όλο αυτό το παραμύθι για την Μπιάνκα. Κοίτα, η Μπιάνκα είναι φίλη μου και δεν θα μπορούσε να μου κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να σου το κάνει αυτό. Ναι, δεν θα μπορούσε. Είναι φίλη μου, με αγαπάει καλά, και με θα δούμε πολύ. Πόσο καλή φίλη σου είναι. Μπιάνκα, πες την αλήθεια. Δεν έχω να πω τίποτα, Λέανδρο. Μπορείς να με κοιτάξεις, μπορείς να μας κοιτάξεις τα μάτια. Ναι, Μπιάνκα, εδώ. Κοίτα με, κοίτα εδώ που είμαστε εμείς. Κοίτα, Μπιάνκα. Εξήγησέ του ότι εσύ δεν θα μου έκανες κάτι τέτοιο, ότι δεν γνωρίζεις αυτή τη γυναίκα. Είναι φίλη μου. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, Λέανδρο. Επιτέλους, χώνεψέ το. Καταλαβαίνω. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ φίλη σου, Καρμεσίτα. Ποτέ. Δεν έχω να ακούσω τίποτα. Είσαι απαράδεκτη. Σταμάτα, μην πει σε κανέναν αυτό που άκουσες. Γιατί να μην το πω σε κανέναν? Για να ακούσω. Γιατί σου το ζητάω εγώ? Δεν με νοιάζει τι μου ζητάς. Καταλαβαίνεις τι έκανες. Γιατί είσαι τόσο κακιά με την Αντωνέλα, πες μου. Γιατί η Αντωνέλα το αξίζει. Με μίσει, με μίσησε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Ναι, μου έκανε ένα σωρό πράγματα. Μέχρι και το φίλο μου μου πήρε. Πάτη, εκείνη είναι κακιά και όχι εγώ. Κοίτα πώς φέρεται σε σένα. Πες μου, με όλα όσα σου κάνει και έτσι απέσια που σου φέρεται, σκοπεύεις να τη βοηθήσεις? Θέλετε την αστεία από το μαθητή μου? Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος. Δεν το ξέρω αυτό. Σου δίνω την άδεια. Λοιπόν, αυτό είναι το ντεμπούτο μου με τα αστεία, οπότε... Έλα. Αρχίζω. Πρώτη πράξη. Ένας κλειδαράς μόνος του. Δεύτερη πράξη. Ένας κλειδαράς μόνος του. Ο ίδιος κλειδαράς μόνος του. Τρίτη πράξη. Και πάλι ο ίδιος κλειδαράς μόνος του. Πώς λέγεται το έργο? Πώς. Ο μοναχικός κλειδαράς. Τέρμα τα αστεία, γιατί ήρθε η στιγμή να απολαύσετε αυτό το τεφιλέ, αυτή την επίδειξη. Έλα, φιλαράκο, πάμε, σε λίγο θα αρχίσουμε. Μαζί σας, ένα δυνατό χειροκρότημα! Η Las Divinas! Αδερφούλη μου, γιατί δεν θα ξαναφτιάχνετε? Μ' αυτή, τρελάθιες.
Εντάξει. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ξέρετε πια την αλήθεια. Είστε ευχαριστημένοι? Όχι, όχι. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Όχι. Θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι αυτά που λες. Όχι, δεν είναι αλήθεια όλα αυτά που λες, έτσι. Εμείς είμαστε φίλες. Όχι, δεν είμαστε φίλες, Καρμενσίτα, όχι. Γιατί τα έκανες όλα αυτά, Μπιανκά? Τα έκανα για να σε χωρίσω από τον Λεάντρο μια για πάντα. Γιατί σε αγαπώ, Λεάντρο. Γιατί είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Και γιατί εμείς είχαμε μια ζωή μαζί μέχρι που εμφανίστηκε αυτή. Και εσύ με αγαπούσες, Λεάντρο. Παρόλο που τώρα το αρνείσαι, εσύ ζούσες για μένα. Είχαμε ένα μέλλον, λέγαμε να κάνουμε παιδιά. Γιατί μου το πήρες? Αυτός ο τύπος δεν λέει να φύγει και δεν αντέχω που τον κάλεσε η Ταμάρα. Αγάπη μου, μα τι κάνεις εδώ πέρα κλεισμένη? Μα κούκλα μου, τι κάνεις εδώ πέρα, κουκλίτσα μου? Αντί να είσαι εκεί έξω με όλα τα παιδιά στο θέατρο, τι έγινε? Είμαι στεναχωρημένη, γιαγιά. Α, τι έχεις, κοριτσάκι μου? Νιώθω πολύ μόνη. Μέσα σε λίγες μέρες έχασα τη φιλία της Αντωνέλα, της Ταμάρα και του Ματίας. Και τον αγαπώ τόσο πολύ, γιαγιά. Τον αγαπώ. Μα κουκλίτσα μου, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, σε παρακαλώ. Έλα τώρα, κοίτα. Θα τα ξαναφτιάξεις με τις φίλες σου, γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Έρχονται, φεύγουν. Με τους φίλους τσακωνόμαστε, αλλά μετά τα ξαναβρίσκουμε. Και όσο για τον Ματίας, ξέχασέ τον. Βρες κάποιον άλλον. Θα γνωρίσεις κάποιον άλλον που θα σου αρέσει, βέβαια θα το δεις. Γιατί ξέρεις κάτι, Πάτη μου. Μια συμβουλή από κάποια σαν και εμένα που έχει ζήσει λίγο αυτά τα θέματα. Στη ζωή, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Έλα, χαμογέλα. Εσύ δεν ξέρεις, Λεάντρο, πόσο υπέφερα όταν με άφησες. Εγώ σε παντρεύτηκα για μια ζωή, Λεάντρο. Νόμιζα ότι θα κάναμε οικογένεια. Ότι θα αποκτούσαμε παιδιά. Ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, Λεάντρο. Γι' αυτό τώρα μη με κρίνετε. Κανείς δεν ξέρει πόσο πονάω που σε βλέπω μαζί της, Λεάντρο. Μπιάνκα, δεν σε κρίνει κανείς. Εγώ δεν ήξερα ότι με αγαπούσες ακόμα τόσο πολύ. Δεν το ήξερα. Σ' αγαπώ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι, Λεάντρο. Και σένα σε μισώ. Σε μισώ πολύ. Σταμάτε, για το Θεό. Λεάντρο, φύγε, μην ξανάρθετε. Φύγε από το σπίτι μου. Καταραμένη. Από τότε που εμφανίστηκες μου κατέστρεψες τη ζωή. Φύγε, διώξει Πολ, φύγε. Ηρέμησε. Έλα, πάρε. Πέρασε, ηρέμησε. Hijas, me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese que vino en la disco y me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que está. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano. ¿Είναι η ιδέα μου ή η μαθήτρια Μενιτιάκη σας έκλεισε το μάτι? Σε ποιον? Σε εσάς? Όχι, δεν πας καλά. Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar. Lo corté de uno y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas, muy desesperado. Y yo le grité, ¡borrate, tarado! Él me dijo, dame otra oportunidad. Solo le faltaba ponerse a llorar.
comprenons pas et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλά, πονάς πουθενά? Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι, λιγάκι, λιγάκι. Δεν καταλαβαίνω. Νιώθεις καλά? Ειλικρινά ότι η Μπιάνκα ήταν φίλη μου. Πραγματικά το πίστευα. Πίστευα ότι. Δεν ξέρω, ότι έκανα μια καινούργια φίλη. Είχα ενθουσιαστεί γιατί ζήσαμε πολλά πράγματα μαζί. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη που ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Δεν ξέρω. Ραγίζει η καρδιά μου. Εσύ δεν νομίζεις ότι. Τι έπαθες? Τι έπαθα? Εσύ με ρωτάς τι έπαθα? Ναι. Σε ρωτάω εγώ, η Κάρμεν. Εγώ είμαι η μόνη εδώ πέρα. Σε ρωτάω τι έπαθες. Τι έπαθες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί... Γιατί δεν σέβεσαι το παρελθόν μας. Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι. Γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις ότι εγώ έγραψα εκείνο το κομμάτι για σένα. Μόνο για σένα. Γιατί μπορεί να μην έχουμε μέλλον. Ένα μέλλον μαζί σαν ζευγάρι, αλλά έχουμε παρελθόν. Το ότι... Το ότι δεν σέβεσαι αυτή την ανάμνηση με σκοτώνει. Αυτό ήθελες? Το κατάφερες, συγχαρητήρια. Hola, llamaba para pedirte disculpas. Yo no me animo a hablarte cuando te veo pasar.
brazos algo más. Yo solo quería un poco más, un poco más, y no me lo quisiste dar. Hoy no me animo a llamarte, me tengo que disculpar. Esperar. Me estoy muriendo de pena, dame otra oportunidad. Me gustaría que entiendas que no te puedo olvidar. Yo solo quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más, y no me lo quisiste dar. Yo solo quería un poco más, tan solo un poco más. Caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más, y no me lo quisiste dar. No me lo quisiste dar. Y no me lo quisiste dar. Πρόσεχε, θα πέσεις. Η αλήθεια είναι πως τα καταφέρατε πολύ καλά. Και θα πρέπει να είσαι περήφανη για τον εαυτό σου, γιατί τα κατάφερες ολομόναχη. Με πολλή δουλειά, με πολλή όρεξη. Ναι. Είσαι πραγματικά απίθανη. Σε ευχαριστώ. Άντο, θέλω να σε συγχαρώ. Ήσουν καταπληκτική, πολύ όμορφη. Ναι, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα συγχαρητήριά σου. Γιατί αυτή τη βραδιά δεν θέλω να μου τη χαλάσει κανείς, με άκουσες? Συγχαρητήρια! Δεν μπόρεσα καν να τη συγχαρώ, μάμα. Ήθελα να τη συγχαρώ γιατί ήταν υπέροχη. Η επίδειξη είχε επιτυχία, αλλά εκείνη δεν ήθελε να μου μιλήσει, μάμα. Καθόλου, καταλαβαίνεις, καθόλου. Πάτη, πρέπει να πάψεις να στενοχωριέσαι για ό,τι λέει η Αντωνέλα και για ό,τι κάνει. Έχεις τη Ζωζέ και τη Σολ που είναι πραγματικές σου φίλες. Άσε την Αντωνέλα πια. Ναι, μάμα, το ξέρω ότι έχω τη Σολ, τη Ζωζεφίνα, αλλά έχασα την Ταμάρα. Και το χειρότερο είναι πως έχασα και τον Ματίας. Μαμά, έχασα τον Ματίας. Ξέρεις τι μου είπε σήμερα η γιαγιά? Τι? Μου είπε ότι πρέπει να γνωρίσω άλλο αγόρι. Γιατί ο έρωτας με έρωτα πάντα περνάει. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Νομίζεις πως έχει δίκιο η γιαγιά? Δεν ξέρω. Ίσως να σου έκανε καλό να γνωρίσεις κάποιον άλλον. Εγώ δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξεχάσω τόσο εύκολα τον Μάτι. Δεν νομίζω ότι μπορώ, μαμά. Δεν μπορώ. Πόσο υποφέρει. Πάλι δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Η Κάρμεν, πάλι η Κάρμεν. Η Κάρμεν μες στο κεφάλι μου. Η Κάρμεν. Είσαι χάλια. Είσαι χάλια, φίλε. Πολύ χάλια. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Πάλι η Μπιάνκα, η Κάρμεν. Εγώ νομίζω πως πρέπει να βάλεις επιγόντως φρένο σε όλο αυτό. Φρένο. Διαφορετικά θα τρελάθεις εντελώς. Ναι, κάτι που μπορεί να συμβεί στα επόμενα 5 λεπτά. Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να κάνεις κάτι γρήγορα. Τι μπορώ να κάνω? Φίλε, η Κάρμεν παντρεύεται. Γιατί δεν τη συγχωρείς να ησυχάσουμε? Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε η Μπιάνκα. Δεν τα έλεγα, αλλά δεν πιστέψω, γιατί δεν ξέρω. Ήταν τόσο αληθινή. Εγώ πίστεψα ότι ήταν φίλη μου. Αλήθεια. Σου το είπα. Το μαχαίρι είναι ακόμα καρφωμένο εδώ, στο στήθος. Σε προειδοποίησα. Νόμιζα πως είχαμε κάτι κοινό, ότι θα γινόμασταν φίλοι. Σου το είπα. Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις ενώ εγώ υποφέρω? Όχι. Δεν απολαμβάνω. Απλώς χαίρομαι που βλέπω ότι εγώ δεν έκανα λάθος.
Και είμαι η μοναδική καλύτερη σου φίλη. Ναι, η μοναδική Εγώ καλύτερη μου φίλη. Σε προειδοποίησα τότε να μην τη έχει εμπιστοσύνη, Κάρμεν. Ναι. Κοίτα τη medium που είμαι. Τη medium, ναι. Έχει ξεχάσει το χαρισμά μου. Ναι, το είχα ξεχάσει. Είναι αλήθεια. Μερικές φορές δεν πιστεύω ότι εσύ βλέπει τόσο μακριά. Μπιάνκα. Να σου ζητήσω μια χάρη. Μη με δουλεύει άλλο. Καλά, δεν σε δουλεύω. Ναι, μη με δουλεύει άλλο. Μπιάνκα. Φτάνει, πάψε να με δουλεύει. Δώσε μου το μάτι. Και εγώ τώρα θα πιω αυτό το μάτι που είναι δικό σου. Ας αλλάξουμε θέμα. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι χάλια? Όχι. Η Πάτη. Λόγω του Ματίας νιώθει ακόμα έτσι? Ναι, γι' αυτό είναι χάλια. Όμως ξέρεις τι έκανα εγώ για να χαρεί λιγάκι? Της οργάνωσα ένα πρόγευμα έκπληξης στο σπίτι. Τι ωραία. Ναι, πολύ.
στην καρδιά.